Λοιπόν, φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Πέρα Κλουμπ, αθλητικός όμιλος Καλαμακίου, ο ΑΟΚ Καλαμακίου, πέτυχε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη. Είναι αήττητος, 4 νίκες, μια ισοπαλία coach. Μαζί μας έχουμε τον Απόστολο Καφτάνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, αήττητος είσαι, νεοφώτης στο Σιθήτα κατηγορία είσαι, στην κορυφή μαζί με τον Φωσίρα Ελιούπολης. Εντάξει, είχαμε ένα καλό απόγευμα. Δίνω καταρχήν συγχαρητήρια και στην ομάδα της Πέρα Κλουμπ, γιατί αν και σε αυτό το γήπεδο προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, μια πολύ καλή ομάδα, της αξίζουν και αυτή συγχαρητήρια. Έγινε ένα καλό παιχνίδι, ένα δυνατό παιχνίδι, μέσα σε ποδοσφαιρικά πλαίσια. Προσπαθήσαμε και οι δύο μας για το καλύτερο. Ίσως εμείς σταθήκαμε λίγο τυχεροί στο ξεκίνημα του παιχνιδιού να προηγηθούμε. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Η νίκη είναι δική τους. Προσπάθησαν αρκετά. Προσαρμόστηκαν γρήγορα στις συνθήκες του γηπέδου, γιατί εμείς δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα γήπεδα. Προσαρμόστηκαν γρήγορα και πραγματικά η νίκη είναι 100% δική τους και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Coach, είστε η ευχάριστη έκπληξη. Είστε νεοφώτιστοι και είστε αήττητοι μέχρι στιγμής. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Ο μυστικό της επιτυχίας είναι ότι εμείς βλέπουμε το κάθε παιχνίδι χωριστά. Η φιλοσοφία μας είναι η ίδια εδώ και 3 χρόνια που δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, από το μηδέν σχεδόν. Προσπαθούμε να προωθήσουμε νέα παιδιά, παίζουμε με νέα παιδιά, έχουμε διάθεση για δουλειά, διάθεση στην προπόνηση και αυτό βγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο μέσα στο γήπεδο, στους αγώνες. Βγάζουμε πάθος, βγάζουμε ενέργεια, χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο που παίζουμε και από εκεί και πέρα ό,τι αποτέλεσμα θέλει να έρθει, ας έρθει. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περιμένατε ότι η ομάδα θα είχε αυτή την πορεία μέχρι στιγμής? Περίμενα ότι θα έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, γιατί επαναλαμβάνω, τα παιδιά μπορεί να είναι νέα αλλά έχουν ταλέντο. Περίμενα ότι σε κάθε παιχνίδι θα διεκδικούμε αυτό που μας αναλογεί. Θέλαμε και σε κάθε παιχνίδι θέλουμε να πηγαίνουμε για την νίκη. Δεν παίζουμε παιχνίδι σκοπιμοτήτων. Από εκεί και πέρα ταμείο εμείς κάνουμε στο τέλος και μετά το τέλος κάθε παιχνιδιού. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Είμαστε μέχρι στιγμής η ευχάριστη έκπληξη, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ευχάριστη έκπληξη είσαι όταν έχεις διάρκεια στο παιχνίδι, στο μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για να μιλήσουμε για έκπληξη, είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά, θέλει επιμονή, θέλει διατήρηση του πλάνου μας και της φιλοσοφίας μας. Και από εκεί και πέρα ταμείο, όπως είπα στο τέλος. Τον όμιλο πώς τον βλέπεις, τις υπόλοιπες ομάδες μέχρι στιγμής σε αυτές? Αμφίροπος όμιλος. Ομάδες που μπορούν να γίνει οποτεδήποτε, να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, να κάνει κάθε ομάδα ζημιά στην έδρα του αντιπάλου. Έχει κάποιες ομάδες που είναι φαβορί για την άνοδο, από εκεί και πέρα έχει κάποιες ομάδες αξιόλογες που θα αγωνιστούν για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είναι αμφίροπος όμιλος και θα έχει πολλές εκπλήξεις. Ωραία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.